Μανώλη Στυλιανακάκη, ένα περίεργο έτος το 2020, ωστόσο η δράση δική σας μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει σταματήσει. Είχαμε και την προετοιμασία με την εθνική ομάδα και τη μεγάλη τιμή και για σένα και για άλλα κριτικόπουλα να βρίσκονται στην αποστολή. Σωστά. Μετά το lockdown προσπαθήσαμε όλοι να επανέλθουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Και αν όχι σε αγωνιστικούς, αθλητικούς ρυθμούς κυρίως, δηλαδή συνεχίζοντας τις προπονήσεις μας. Ήσασταν στην αποστολή εσύ, ο Μάξιμος ο Χατζηδάκης και άλλο ένα παιδί από το ΑΣΚΑ Ηράκλειο. Σωστά, και ο Αλέξανδρος ο Σεύτσοφ. Ο Αλέξανδρος ο Σεύτσοφ, ο οποίος είναι και αυτός ένα από τα μεγάλα ταλέντα, τα ενερχόμενα του αθλήματος. Σωστά, είναι από τους πυλώνες της ομάδας μας και όλα στους αγωνιστικούς. Για όσους το ξέρουν, η εθνική μας ομάδα έχει Τούρκο προπονητή, ο οποίος έχει τις καλύτερες συστάσεις, άλλωστε το βιογραφικό του δεν αφήνει περιθώρια να πούμε κάτι διαφορετικό, αλλά μιας και τον γνωρίσατε και από κοντά, διαπιστώσατε ότι πρόκειται και για έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Σωστά. Ο coach Καμουράν μας εντυπωσίασε όλους θετικά από την πρώτη μέρα που τον συναντήσαμε εδώ και 2 χρόνια τώρα. Ο άνθρωπος είναι ένας τρομερός επαγγελματίας και ένας φοβερός σαν άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός προσπάθει να μας μεταδώσει όλες τις γνώσεις που έχει από την Τουρκία, που για όσους δεν το ξέρουν, η Τουρκία έχει και τρομερό επίπεδο και σαν εθνική ομάδα, αλλά και σε επίπεδο συλλόγων με τη Γαλατασαράι, την Μπεσίκτας και τη Φενέρμπαχτσε να πρωταγωνιστούν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και βέβαια υπάρχει και η καλή είδηση για το Μάξιμο, ο οποίος έχει αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική πλέον με τη minimum disability. Σωστά, ο Μάξιμος πλέον απέκτησε το minimum disability από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία πλέον, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει κανείς. Και αυτό κατά συνέπεια έχει το δικαίωμα πλέον να συμμετέχει και στην εθνική ομάδα. Γιατί ο Αρτιμελής, αθλητής που παίζει μπάσκετ με Μαξίδιο, η μόνη διαφορά είναι ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στα All-Star Games και στην εθνική. Πλέον ο Μάξιμος μπορεί και το αξίζει κιόλας. Οπότε, αν γίνει το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό τον Νοέμβριο, είναι ένας μεγάλος στόχος και μια μεγάλη πρόκληση. Σωστά. Τώρα είναι η πρώτη χρονιά που αγωνιζόμαστε, η δεύτερη για την ακρίβεια, αλλά η πρώτη που τέλος πάντων ανεβήκαμε από τη CSTB με αξιώσεις. Θα προσπαθήσουμε, εντάξει, προσωπικά για μένα, όταν μια ομάδα ανεβαίνει σε μια νέα κατηγορία, ο πρώτος στόχος είναι η παραμονή. Τώρα, αν καταφέρουμε, που είναι τρομερά δύσκολο, να πάμε στις 2 πρώτες θέσεις, που αυτό σημαίνει και άνοδο στην Division A, στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης. Θα έχουμε την έδρα, είναι προγραμματισμένο να γίνει το τουρνουά στο ΣΕΦ. Κόσμο δεν ξέρω αν θα το επιτρέπει ο ιός να έχουμε ακόμα, αλλά και μόνο που θα είμαστε στο σπίτι μας είναι μεγάλη υπόθεση και για την ομάδα. Προετοιμάζεται η ομάδα, αυτό μπορώ να πω εγώ. Και τώρα που μαζευτήκαμε μέσα μετά την καραντίνα και στα επόμενα camps που είναι προγραμματισμένα ήδη να γίνουν από Σεπτέμβρη, η ομάδα θα προετοιμαστεί για να δείξει το καλύτερο της πρόσωπο. Και αυτό το γεγονός ότι παίζουμε στην Ελλάδα είναι έξτρα κίνητρο για μας να εμφανίσουμε ακόμα καλύτερη. Να κλείσουμε και με τον ΑΣΚΑ Ηράκλειο που προετοιμάζεται για μια νέα χρονιά στη μεγάλη κατηγορία. Φυσικά. Πέρσι δεν κατάφερε η χρονιά να τελειώσει λόγω του ιού. Η περσινή χρονιά θεωρείται ως μη γενόμενη. Οπότε τώρα από τον Οκτώβριο που προγραμματίζεται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα, η Κρήτη εκπροσωπείται από 2 ομάδες. Στην Α1 από το ΑΣΚΑ Ηράκλειο, στην Α2 από τους αετούς Κρήτης. Ελπίζω να πάμε και οι 2 πολύ καλά και να κάνουμε καλές πορείες και ελπίζω για την ομάδα μας, τη δική μας ομάδα στο Ηράκλειο, να παραμείνουμε σε πρώτο χρόνο στην κατηγορία. Επίσης, ένα θέμα που όλοι συζητούν αυτές τις μέρες και είναι πολύ σημαντικό για το άθλημά σας, το μπάσκετ με αμαξίδιο. Το μπάσκετ έχει πει πολλές φορές και εσύ ότι είναι ένα. Και να που ο Νίκος Παπάς, ο διεθνής αυτός καλαθοσφαιριστής, έρχεται να το επιβεβαιώσει με την ένταξή του στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού. Αυτό ακριβώς. Τέτοιες κινήσεις, έστω και συμβολικές. Μακάρι να τον δούμε τον μπασκετμπολίστα αυτό και να παίξουμε και αντίπαλοι και εδώ στα ωράκια όταν παίξουμε με τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικές γιατί αποδεικνύουν το αυτονόητο. Το μπάσκετ είναι ένα, το άθλημα είναι ένα, ο αθλητισμός πρέπει να μας ενώνει, να βρίσκουμε μόνο τα κοινά και να αφήνουμε τις διαφορές παρά έξω. Οπότε εμείς τον καλωσορίζουμε και ελπίζουμε παρόμοιοι αθλητές, γιατί αυτές οι κινήσεις δίνουν δημοσιότητα καλή στο άθλημα, να τον ακολουθήσουν, να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και άλλοι συναθλητές του.